Πώς είναι σήμερα τα πράγματα, Μίλτο, καλημέρα. Ήταν ακόμη ένα δύσκολο βράδυ, ειδικά στο Γενάδη, εκεί όπου οι πυροσβέστες χρειάστηκε να επέμβουν σε πολλά και διαφορετικά σημεία. Χθες το απόγευμα, όταν φτάσαμε στον οικισμό, η φωτιά από το βάτι έφτασε μέσα στο χωριό. Άρχισε να καίει και κάποια σπίτια. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Χρειάστηκε να πετάξει ένα ελικόπτερο Έριξον για να καταφέρει να σβήσει την φωτιά. Οι πυροσβέστες επιχείρησαν εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας μαζί με τους κατοίκους και τους εθελοντές. Έκαναν ό,τι μπορούσαν για να κρατήσουν όρθια τα σπίτια τους. Καταλαβαίνουμε πως αυτές οι μέρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για τη Ρόδο και η σημερινή. Ας ελπίσουμε σήμερα να σβήσουν το μέτωπο, να σβήσουν την φωτιά. Τι γίνεται, το λέγαμε για τις προηγούμενες ημέρες, ενώ το πρωί δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο μέτωπο. Σταδιακά, όσο περνάει η ώρα, επειδή αυξάνονται οι άνεμοι, βλέπουμε νέες εστίες οι οποίες κινούνται ανεξέλεγκτα και σταδιακά δημιουργείται ένα τεράστιο μέτωπο το οποίο πολλές φορές καταλήγει στη θάλασσα, όπως και έγινε στο Γενάδη χθες. Ναι, πάντως σας μιλήσω. Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι εδώ συζητούσαμε και πριν με τον Κλέαρχο. Είναι και το. Εσείς το ζείτε καθημερινά εκεί. Πάνω που να πούμε, δόξα τω Θεώ, λέμε βοήθεια Παναγιά μου. Δηλαδή, μας έλεγε πριν ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ότι σήμερα μαζί με την άνοδο της θερμοκρασίας περιμένουμε και αύξηση της έντασης του ανέμου από το απόγευμα. Και μάλιστα μίλησε για ισχυρούς ανέμους. Και απαντώντας στη χρήση, έπεσε σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό που περιγράφει εκεί που πάει να μπει ένα stop στα μέτωπα, πάει να μειωθεί το μέτωπο, γυρίζει ο καιρός και γίνεται όλο αυτό που βλέπουμε. Δες πίσω του όμως, έχει αέρα, βλέπεις το δέντρο, φυσάει και τώρα, Μίλτομα, αρκετά, ε. Έχει αέρα και γι' αυτό πρέπει και να προλάβουν σήμερα οποιασδήποτε εστίες υπάρχουν πάνω στο βουνό ή εστίες οι οποίες υπάρχουν κοντά σε κατοικημένες περιοχές για να μην δημιουργηθεί το νέο μέτωπο. Θα το δούμε βέβαια αυτό τις επόμενες ώρες. Εδώ οι κάτοικοι είναι για ένα τη μέρα σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση από όλο αυτό το οποίο έχουν ζήσει. Θυμίζω ότι η φωτιά στη Ρόδο ξέσπασε την προηγούμενη Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, ένα τη μέρα, και είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς. Και καταλαβαίνετε πως θέλουν να σταματήσει όλο αυτό, να πάνε παρακάτω. Η Ρόδος είναι ένα πανέμορφο νησί, ναι, το οποίο δοκιμάζεται και κάνουν ό,τι μπορούν για να το κρατήσουν όρθιο. Για να δούμε τι θα γίνει, Σιμίλτο, γιατί όπως λες και εσύ, υπάρχει και κόπωση, Σιμίλτο, έτσι, δηλαδή κόπωση όλων των κατοίκων, πέραν των πυροσβεστών, αυτό είναι το αυτονόητο εννοώ, και τη δική σας κόπωση, που καλύπτεται όλο αυτό που το βάρος που σηκώνει οι πυροσβέστες, αλλά είναι και η κόπωση των κατοίκων. Να πούμε και μια καλημέρα, γιατί βλέπουμε στους οθόνες μας και την Ελευθερία Σπυράκη στο ξημέρωμα στην Κάριστο. Έτσι. Αλλά κλείνοντας, Μίλτο, να πούμε ότι οι κάτοικοι εκεί, πέραν από τις περιοχές που καίγονται, θέλω να μας πεις, γιατί στην Κέρκυρα καταγράφουν μια τεράστια αγωνία για τον τουρισμό. Εκεί υπάρχει εξίσου η συζήτηση το ότι έχουν πολλές ακυρώσεις, είναι με βροχή ακυρώσεων στα τουριστικά σημεία του νησιού, και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι υπάρχει, πέραν της οικολογικής καταστροφής, υπάρχει και μια οικονομική κατήφια σε όλο το νησί, παιδί μου, ότι έχει καταστραφεί, έχει φύγει όλη η σεζόν. Κοιτάξτε, υπάρχουν ακυρώσεις σε κρατήσεις από το εξωτερικό, ναι. Αλλά να πούμε πως η τουριστική σεζόν συνεχίζεται κανονικά. Οι Ροδίτες καλούν τους τουρίστες από το εξωτερικό να έρθουν στην Ρόδο. Η κίνηση είναι αυξημένη στην Ρόδο. Βλέπουμε αρκετό κόσμο σε πολλά και διαφορετικά σημεία, αν εξαιρέσει κανείς δηλαδή τις περιοχές που έχουν καεί, και στην πόλη της Ρόδου είναι αυξημένη η κίνηση κανονικά. Σε όλα τα σημεία διαμηνύουν οι αρχές πως υπάρχει ασφάλεια και πως εφόσον γίνει κάτι υπάρχουν όλα τα απαραίτητα σχέδια. Ωστόσο, ξεκαθαρίζουν πως τις επόμενες ημέρες η φωτιά θα τεθεί υπό έλεγχο και πως δεν απειλεί άλλα σημεία. Βέβαια, αυτό μένει να το δούμε αυτό και τις επόμενες ώρες σήμερα. Ναι. Αυτό που μας έκανε εντύπωση, Σιμίλτο, και το βλέπουμε στα ρεπορτάζ που στέλνεις και εσύ και όλοι οι συνάδελφοι από τη Ρόδο, πέρα από τις πυρκαγιές και τα μέτωπα, είναι η ύμνη αυτών των τουριστών, έτσι, των επισκεπτών της Ρόδου, για τους Ροδίτες. Για το πώς έχουν ανοίξει τα σπίτια τους, για το πώς χωρίς καμία, έτσι, ιδιαίτερη επίσημη οργάνωση, αυτοοργανώθηκαν και άνοιξαν τα σπίτια και την αγκαλιά τους να περιποιηθούν όλους αυτούς τους επισκέπτες του νησιού. Έτσι είναι φοβερό πάντως. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξαναδεί σε ρεπορτάζ, πέραν από τη Μυτιλήνη με τους μετανάστες, ας πούμε. Αλλά τώρα φαίνεται για ακόμη μια φορά, Έμιλτο.
Ακριβώς έτσι είναι. Οι Ροδίτες έκαναν ό,τι μπορούσαν. Έβαλαν στο σπίτι τους αυτούς τους ανθρώπους. Τους φρόντισαν, τους φιλοξένησαν, τους έδωσαν φαγητό, τους έδωσαν νερό. Και όχι μόνο στις περιοχές που κάηκαν και σε άλλες περιοχές. Έφτασαν από το ένα σημείο του νησιού στο άλλο για να τους βοηθήσουν. Άνοιξαν γήπεδα, άνοιξαν σχολεία, τους έβαλαν μέσα, τους έδωσαν νερό, φαγητό. Ήταν χώροι με κλιματισμό. Τους φρόντισαν για να νιώθουν καλά και να νιώθουν τη φιλοξενία των Ροδιτών. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.